Με βασανιστικά και αναπάντητα ερωτήματα για το αν μπορούσε αυτή η τραγωδία να αποφευχθεί, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν το μεσημέρι την Ολυμπιάδα Κούτρα, την 67χρονη μητέρα που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ο γιος της στο διαμέρισμα της οδού Κρητοβουλίδου στο Ηράκλειο. Ανηλυρό, είναι ένας άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο να φύγει, γιατί είναι και, και καλός άνθρωπος η μητέρα. Το βίαιο και αποτρόπαιο έγκλημα έχει προκαλέσει σοκ σε όσους γνώρισαν την άτυχη γυναίκα, η οποία δεν είχε μοιραστεί ποτέ και με κανένα τα προβλήματα που προφανώς αντιμετώπιζε με το γιο της, στα χέρια του οποίου βρήκε μαρτυρικό θάνατο τα μεσάνυχτα της Τρίτης. Έμπαινα μέσα όταν τον έβλεπα. Τόσα αρνητική ενέργεια μου δίνει. Ότι ο άνθρωπος δεν ήταν καλά, έδειχνε. Ο 42χρονος, ο οποίος ζούσε σε άλλο διαμέρισμα με τη σύζυγο και το παιδί του, όλα δείχνουν ότι αντιμετώπιζε ψυχικά προβλήματα. Έχοντας προφανώς διακόψει την αγωγή του, έγινε ανεξέλεγκτος. Στην εσωστρεφή ήταν λίγο μίλητος, αλλά άμα κάτωσε το παιδάκι από το χέρι. Ήταν πιο χαρούμενος. Λίγο πριν από το έγκλημα φαίνεται ότι καυγάδισε με τη σύζυγό του και έφυγε. Πήγε στο σπίτι της μητέρας του, όπου στη διάρκεια της νύχτας η φρίκη ξεδιπλώθηκε. Και κατεβαίνοντας ήταν στα σκαλοπάτια στη μέση εδώ, στην πόρτα, στην είσοδο. Και εγώ τον είδα και τρόμαξα. Και μου λέει αυτός, καλησπέρα Μαρία. Δεν του μίλησα, προχώρησα, του είπα καλησπέρα και προχώρησα και έφυγα. Γιατί, αλλά δεν, γιατί δεν τον είδα καλά. Τον είδα πολύ φευγάτο. Φοβήθηκα. Η κραυγή πόνου και απελπισίας της γυναίκας που σήκωσε στο πόδι τους ενίκους της πολυκατοικίας σήγησε μέσα σε δευτερόλεπτα τα μεσάνυχτα. Δεν μίλησε ποτέ για τα οικογενειακά του, δεν μιλούσε σε κανένα. Ήταν τόσο καλός άνθρωπος, σου λέω, με κάπα κεφαλαίο κυρία. Και ήταν αμαρτία έτσι που έφυγε και χάθηκε. Μια ήσυχη γυναίκα, πολύ αγωνίστρια κι αυτή, αγωνιζόταν για τα παιδιά της. Μέχρι να φτάσει η αστυνομία στο διαμέρισμα ήταν ήδη πολύ αργά. Ο 42χρονος σε κατάσταση αμόκ χτύπησε με καδρόνι τη μητέρα του στο κεφάλι και όλο της το σώμα. Τι τον έφερε το γιο της να κάνει κάτι τέτοιο, δεν μπορώ να καταλάβω. Αποτρόπαιο σε κάθε περίπτωση, δεν το συζητάμε αυτό. Ο θάνατος ήταν φρικτός για την άτυχη ηλικιωμένη που είχε άλλες δύο κόρες, τις αδελφές του δράστη, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί αύριο στον ανακριτή.